Ευχαριστώ ιδιαίτερα και συγχαίρω τους διοργανωτές του σημερινού συνεδρίου. Είναι μεγάλη χαρά μου άλλωστε να συμμετάσχω στο σημερινό συνέδριο της Ελληνικής Εξαγωγής, σε συνέχεια του πολύ πετυχημένου περσινού σας φόρουμ και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλετε για την πρόοδο των ελληνικών εξαγωγών. Με τη συνεισφορά όλων, αλλά πρωτίστως με τις θυσίες των πολιτών, η πολύπλευρη κρίση που βίωσε η πατρίδα μας μετατρέπεται σταθερά από απειλή σε ευκαιρία. Ο αγώνας της κυβέρνησης για την επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αποτελεί το μεγαλύτερο, ίσως στίχημα, πρόκληση της σημερινής Ελλάδας. Αυτός ο αγώνας μπορεί και πρέπει να κερδιθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα όλο και πιο ευδιάκριτα ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Επισπεύδει την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, γίνεται πιο ανταγωνιστική και ίσως το κυριότερο, διοικείται αποτελεσματικότερα. Η Γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτείται η διασφάλιση της σύντησης ενός ταχαίως αυξανόμενου και αστικοποιημένου πληθυσμού, αντιμετώπιση της φτώχειας στους αγρότες σε όλο και πιο δύσκολες περιστάσεις, όπως αυτές που προκύπτουν από την αλλαγή του κλίματος, τη μείωση των φυσικών πόρων, την υποβάθμιση του εδάφους και την σχετική αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Στη χώρα μας είναι γεγονός ότι η Γεωργία αποτέλεσε σωτήριο στήριγμα σε δύσκολες στιγμές στο παρελθόν και πιστεύουμε ότι έχει τη δυναμική να το πράξει και κατά την περίοδο που διανύουμε. Ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας με θετικό πρόσημο ως προς τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης στην Ήπεθρο, τη δημιουργία εισοδημάτων αλλά και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Η αύξηση του μερίδιου της Γεωργίας σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα από 4% το 2009 σε 5,2% το 2013 είναι ενδεικτική. Επίσης, το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της ύφεσης στον πρωτογενή τομέα χαρακτηρίζονται ως σχετικά περιορισμένες συγκριτικά με τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς. Ως βασικές αιτίες φυσικά αυτής της αντίστασης μπορούν να αναφερθούν η διάρθρωση της ελληνικής γεωργίας με κύριο χαρακτηριστικό της εκμεταλλεύσης οικογενειακής μορφής και αφετέρου βέβαια η πολύ σημαντική στήριξη που έρχεται από μία από τις παλαιότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα την κοινή αγροτική πολιτική. Επιπροσθέτως, είναι γνωστό ότι το 12,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στο γεωργικό τομέα. Ο δεύτερος σε απασχόληση, αμέσως μετά τον τομέα του εμπορίου, που ξεπερνά το 18%. Το 1/3 περίπου των άμεσων επενδύσεων στη χώρα μας κατευθύνεται στον αγροδιατροφικό τομέα. Ενώ σχεδόν 30% των νέων επιχειρήσεων που αποκτούν σήμερα εξαγωγικό προσανατολισμό αφορούν τα προϊόντα διατροφής της ελληνικής γης. Στη Γεωργία αντιστοιχεί το 29% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών εκτός πετρελαιοειδών. Ενδεικτικό είναι ότι σχεδόν 1/3 από τα κορυφαία 100 εξαγώγημα ελληνικά προϊόντα συνδέονται άμεσα με την αγροτική παραγωγή και 7 από τα 15 υψηλότερα σε αξία. Ελπιδοφόρα και πολλά υποσχόμενη είναι και η ανωδική πορεία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε σχέση με τις εισαγωγές και καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και επομένως έχουμε κάθε λόγο να τις υποστηρίζουμε με σθένος. Η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων μας αποτελεί διαβατήριο για τις εξαγωγές και πρέπει να την πιστοποιούμε, να την κατοχυρώνουμε, να την ελέγχουμε και να την διασφαλίζουμε. Οι πρωταθλητές μας στις εξαγωγές, όπως γνωρίζετε, είναι το παρθένο ελαιόλαδο, τα οπωροκυπευτικά, η φέτα, πολλά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, τα νοπά ψάρια, το βαμβάκι, ο καπνός. Η χώρα μας είναι πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές ψαριών, όπως τα λαβράκια και οι τσιπούρες. Είναι τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή ελιάς, ελαιολάδου, ακτινιδίων και κρόκου κοζάνης. Είναι στην πέμπτη θέση στις εξαγωγές σπαραγγιών και 15η στις εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων. Βρίσκεται μέσα στις 10 πρώτες χώρες στην παραγωγή και εξαγωγές βαμβακιού.
Είναι η χώρα παραγωγής για πάνω από 100 προϊόντα που έχουν αποκτήσει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, καθιστώντας τα μοναδικά σε όλο τον κόσμο, όπως η μαστίχα χίου και η φέτα. Λόγω της ιδιαίτερης ποιότητάς τους και των εξαιρετικών τους χαρακτηριστικών, τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν κατακτήσει τις διεθνείς αγορές και έχουν κερδίσει την αποδοχή των καταναλωτών σε πολλές χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί βασικό προμηθευτή αγροτικών προϊόντων στις περισσότερες αγορές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, περιλαμβάνεται στους 5 πρώτους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων σε 25 χώρες, με ποσοστά συμμετοχής στις εισαγωγές τους που ξεπερνούν το 80%. Ο αγροδιατροφικός τομέας στη χώρα μας αποτελεί ίσως το ισχυρό χαρτί των ελληνικών εξαγωγών, που συνεχίζουν να στέκονται όρθιες και δυναμικές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εξαγωγές του ελαιολάδου αυξήθηκαν κατά 42% το 2013, των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 13%, των νοπών καρπών κατά 9% και των λαχανικών κατά 3%, όταν την ίδια στιγμή πράγματι άλλοι τομείς κατέγραψαν σταθεροποίηση ή ακόμα και πτώση. Οι προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποστήριξη εξωστρέφειας των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων φέρνουν λοιπόν αποτελέσματα. Πρόσφατα, πήραμε τα εύσημα από διεθνείς φορείς για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων που προωθούμε στη διευκόλυνση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Τα 5 εργαλεία που αναπτύξαμε και ειδικά τους θεσμούς που δημιουργήσαμε στο Υπουργείο για την υποστήριξη των εξαγωγών αλλά και την απλούστευση των διεργασιών σε όλο τον οδικό χάρτη της εξωστρέφειας είναι ο θεσμός του εγκεκριμένου εμπόρου, το Μητρό Εμπόρων Νοπών Οπωροκυπευτικών, το Σύστημα Ελέγχου Νοπών Οπωροκυπευτικών βάσει ανάλυσης κινδύνου, το Μητρό Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, που διασυνδέεται και λειτουργεί μαζί με το Γενικό Μητρό Εμπόρων, το Μητρό Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και το πρόγραμμα Single Window, που αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος ελέγχων και της εκδόσεως πιστοποιητικών σε συνδυασμό με τη διασύνδεση των λειτουργικών συστημάτων του Υπουργείου και των τελωνιακών αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, αγωνιζόμαστε ώστε η γεωργία, βέβαια, να ξεπεράσει και τις όποιες διαρθρωτικές αγκυλώσεις, να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να χαράξει νέα πορεία ανάπτυξης μέσα από την επιτυχή αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής. Προκλήσεις για υγιή επιχειρηματικότητα, εξωστρέφεια, βιώσιμη παραγωγή, ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και βέβαια διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα σε μια γεωργία οικονομικά ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά αειφόρο. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως αυτό της χρήσης του νερού άρδευσης, περίπου το 80% του νερού που απαιτείται είναι το νερό άρδευσης, ή τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που υπονομεύουν την αειφορία του κλάδου. Όπως επίσης να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε όλους εκείνους τους ανθρώπους που είναι κυρίως νέοι και νέες υψηλού μορφωτικού επίπεδου, οι οποίοι γυρίζουν την πλάτη στα αστικά κέντρα και οδεύουν προς την περιφέρεια για να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλεία. Την προηγούμενη χρονιά, για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων, αλλά και με την αλλαγή των συνεργατών μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτεύχθηκαν οι στόχοι απορρόφησης. Και η επιτυχία αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με τόσο υψηλή συμμετοχή στις απορροφήσεις των επενδυτικών μέτρων, αυτών που επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια, από το καλοκαίρι του 2013, προχωρήσαμε σε μια σειρά ενεργειών για την απεμπλοκή τους από δεδαλώδεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση των απορροφήσεων σε ποσοστό που κυμαίνεται σε απόλυτους αριθμούς άνω το 500%. Ενδεικτικά στα σχέδια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ίσως στην αυαρχίδα του προγράμματός μας, από την υποβολή των αιτήσεων το Φεβρουάριο 2011 μέχρι τον Νοέμβριο του 2013, δυστυχώς δεν υπήρχε καμία πληρωμή. Μέσα στον τελευταίο χρόνο προχωρήσαμε σε πληρωμές όμως 75 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ανάλογες επιτυχίες είχαμε και στο πρόγραμμα αλληλείας, στη μεταποίηση και στις υδατοκαλλιέργειες. Όσον αφορά τον κρίσιμο τομέα της ρευστότητας, πολύ σημαντικός, με εντατική προσπάθεια ξεπεράσαμε μια σειρά εμποδίων και καταφέραμε να συστήσουμε και να ενεργοποιήσουμε το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας τον Νοέμβριο του 2013 με διαγωνισμό. Το εργαλείο αυτό, συνολικού κεφαλαίου 253 εκατομμυρίων ευρώ,
το οποίο χορηγεί χαμηλό το καδάνια με επιτόκια κάτω 4% μέσω της αναδόχου τράπεζας, δίνει ένεση ρευστότητα σε αγρότες και επενδυτές και επιταχύνει την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης, των σχεδίων μεταποίησης, των επενδύσεων στον αγροτουρισμό και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική περιφέρεια. Και κάτι πολύ σημαντικό, με κριτήριο το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, δημοσιεύσαμε προκήρυξη για το μέτρο των νέων αγροτών. Το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία και 11.100 νέοι και νέες μπήκαν στο πρόγραμμά μας. Δέσμευση του Υπουργείου μας αποτελεί η καταβολή του 70% του πριν πρώτης εγκατάστασης μέσα στο 2014, με διαδικασίες express. Και αυτό το πετυχαίνουμε. 4.000 νέοι άνθρωποι ήδη έχουν λάβει την πρώτη δόση και μέχρι το τέλος του έτους άλλοι 7.000 θα λάβουν αυτό το σημαντικό βοήθημα, τη σημαντική ενίσχυση για να ξεκινήσουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση. Και θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα. Τον Ιούλιο του 2014, πριν από 5 μήνες, υποβάλαμε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2014-2020 για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι βασικές αρχές της πολιτικής μας περιγράφονται στο τρίπτυχο «Επενδύσεις, εξαγωγές, απασχόληση». Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, απορρέει και από την επιστολή του Επιτρόπου Juncker προς τον νέο Επίτροπο, τον Ιρλανδό Hogan, τον Επίτροπο Γεωργίας. Συνεπώς, σε αυτό το τρίπτυχο θα εργαστούμε και από εδώ και πέρα. Σημαντικά είναι τα κονδύλια τα οποία θα δοθούν στις ελληνικές εξαγωγές, σε υποστήριξη κλάδων, διεπαγγελματικών ενώσεων και εταιριών από το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, από την κοινή οργάνωση αγορών, από το κανονισμό 3 του 2008 του Υπουργείου και από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλλίας. Εκεί μπορώ να σας πω ότι έχουμε βάλει 12 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό για την προώθηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων, έναντι 5 εκατομμυρίων που είχαμε στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Αν δούμε όμως ότι τα χρήματα τα οποία απαιτούνται είναι περισσότερα, τότε θα τροποποιήσουμε προς τα πάνω τον προϋπολογισμό μας. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι μέτρα του νέου προγράμματος που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι νέοι γεωργοί, 240 εκατομμύρια ευρώ, τα σχέδια βελτίωσης, 466 εκατομμύρια ευρώ, η μεταποίηση, 254 εκατομμύρια ευρώ, όπου εδώ εμέσως υποστηρίζονται και οι ελληνικές εξαγωγές και οι υποδομές, 436 εκατομμύρια ευρώ. Και επίσης, τα start-ups του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ελληνική περιφέρεια, όπου θα δοθούν 72 εκατομμύρια ευρώ. Και είμαστε βέβαιοι ότι ορισμένα από αυτά τα start-ups θα διαγράψουν μια πολύ μεγάλη πορεία και ίσως βοηθήσουν και τον κλάδο των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Επίσης, προωθούμε την εφαρμοσμένη έρευνα, την καινοτομία, τη συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών, τη συμπράξη καινοτομία μέσω επιχειρησιακών μονάδων, ίσως το σημαντικότερο μηχανισμό ανάπτυξη και προώθηση καινοτομία για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Τα κονδύλια είναι πάρα πολλά. Το κρίσιμο στοίχημα είναι να τα αξιοποιήσουμε με δίκαιο, ορθολογικό και διάφανο τρόπο. Κυρίες και κύριοι, μια σύγχρονη αηφόρος και ανταγωνιστική γεωργία και αλληλεία και ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός τομέας τροφίμων είναι σημαντική για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των αγροτικών και παράκτιων περιοχών της χώρας. Τα προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου έχουν μία μοναδικότητα, μία σπανιότητα, μία ιδιαίτερη αξία, μία κρυμμένη πολύτιμη αξία. Η ποικιλομορφία και η ποιότητά τους είναι απαράμιλλη, διότι κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά που δίνουν σε κάθε προϊόν έναν μοναδικό χαρακτήρα, μία διαφορετική γεύση, ένα ξεχωριστό άρωμα. Για εμάς, η αξία των προϊόντων βρίσκεται στους μύθους μας, έχει περάσει την ιστορία μας, διαμόρφωση την ψυχή μας. Και βέβαια, όλοι μας επιθυμούμε η Ελλάδα να φτάσει σε κάθε σπίτι του κόσμου. Κάθε μέρα, όλο και περισσότερο. Ας περάσουμε το μήνυμα λοιπόν αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο να στραφεί προς τα ελληνικά προϊόντα. Σας ευχαριστώ πολύ.